είναι σε λουλούδια ο χώρος και αυτό πρέπει όλων των ειδών, θέλει την άνοιξη μετά έργα της στον χώρο, έτσι, όλων των ειδών. Οπότε να μην αδικήσουμε τίποτε. Λοιπόν, δύο λόγια να μας πει η κόρη της, η Μαρία Ιγκουρίδα. Α, η Ελένη, έλα. Λοιπόν, και κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς που βρίσκεστε απόψε μαζί μας. Η απόψινή συγκέντρωση έχει έναν και μοναδικό σκοπό. Να επικροτήσει την προσπάθεια, την όρεξη και το μεράκι καθενός από εμάς που εκφράζεται και δημιουργεί με το δικό του τρόπο σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του το έχει ανάγκη. Απόψε δεν θα σας μιλήσω με την ιδιότητα του ψυχολόγου, αλλά με την ιδιότητα της κόρης, που είναι υπερήφανη για τη δύναμη ψυχής της μητέρας της. Εγώ δεν θα σταθώ στο αν το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα των συγκεκριμένων έργων είναι άρτιο, δεν έχω τις γνώσεις άλλωστε να το κάνω. Μπορώ όμως να σταθώ στη συμπεριφορά της μητέρας μου κάθε φορά που ζωγραφίζει, που χάνεται μπροστά στο καβαλέτο, που αγνοεί παντελώς την ύπαρξη οποιοδήποτε άλλου ερεθίσματος από τη στιγμή που θα πιάσει το πινέλιο. Που ανυπομονεί με λαχτάρα μικρού παιδιού να ακούσει τα σχόλιά μας κάθε φορά που θα ολοκληρώσει ένα έργο της. Την ακούω πολλές φορές να λέει «Πόπο, αδειάζει το μυαλό μου, ηρεμώ, τα ξεχνάω όλα όταν ζωγραφίζω». Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή νιώθω μια γλυκιά συγκίνηση, διότι αντιλαμβάνομαι ότι ένας δικός μου άνθρωπος, στα 52 του χρόνια, βρίσκει χώρο να εκφραστεί, να δημιουργήσει, να ερμηνευτεί, να αυτοσχεδιάσει, να ισορροπήσει τον ψυχικό του κόσμο, με τέτοιο τρόπο που χαρίζει γαλήνη και ηρεμία σε εμάς. Αν είναι κάτι που μπορώ να πω, είναι μια ευχή. Μακάρι όλοι από εμάς να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την αγάπη και την έμπνευσή μας σε κάτι, με τέτοιο τρόπο που να τράφει θεραπευτικά στην ψυχή μας. Μίλησε τόσο ωραία και ζεστά, που η πρώτη φορά λοιπόν ήταν εξαιρετική και θα ήθελα εδώ να πω ότι δεν υπάρχει πρώτη φορά όταν κανείς έχει το τάλαντο ότι είναι ικανός αυτό που κάνει και το κάνει με αγάπη και πίστη, δεν έχει σημασία ποια φορά θα είναι, είναι πάντα το ίδιο καλό και έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, μπράβο στην κόρη και βέβαια στη συνέχεια και στον μπαμπά. Εγώ λοιπόν είμαι πρώτη φορά. Έλα. Σειρά λοιπόν της Αθανασίας τώρα. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που με τιμήσατε με την παρουσία σας. Η απόψινή βραδιά για μένα είναι ιδιαίτερη. Όλες οι προσπάθειές μου πήραν σάρκα και οστά. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι κάποια μέρα θα έφτανα ως εδώ. Η πορεία μου μικρή. Ξεκίνησα πριν 5 χρόνια, εντελώς τυχαία. Βέβαια, από τα παιδικά μου χρόνια, μου άρεσε να βλέπω ζωγραφιές και να ταξιδεύω μέσα σε αυτές φτιάχνοντας ιστορίες. Έφτιανα το μολύβι και μου τζούρωνα χαρτιά. Ώσπου μια μέρα, αρκετά μεγάλη πια, έμαθα για κάποια μαθήματα στο διαβίου μάθησης. Αυτό ήταν. Το όνειρο άρχισε να παίρνει μορφή. Τα χαρτιά να γεμίζουν χρώματα και φιγούρες. Λες και άνοιξε η καταπαρτή του μυαλού που τόσα χρόνια ήταν κλειστή και ξεχύθηκαν όλα. Συναισθήματα, χρώματα, μορφές, ιστορίες. Πώς όλα αυτά να τα αποτυπώσει σε ένα καμβά. Και όμως έγινε. Όχι βέβαια τέλεια. Δεν έγινα ζωγράφος μέσα σε λίγα χρόνια. Πάλεψα όμως. Πρώτα με τον εαυτό μου και μετά με τα χέρια μου. Και τα χρώματα ζωντάνεψαν. Οι σκιές πήραν μορφή. Τα συναισθήματα βρήκαν τη θέση τους. Όμορφα, αρμονικά, τακτοποιημένα. Αυτό για μένα είναι η ζωγραφική. Η ζωγραφική μοιάζει πολύ με τη φύση, η οποία είναι η πηγή εμπνευσής μου. Όταν την παρατηρώ, για να γεμίσω το μυαλό μου με ιδέες, βλέπω το μεγαλείο της. Που τι κρίμα, εμείς οι άνθρωποι το καταστρέφουμε. Φίλοι μου, αυτό που θέλω να επισημάνω με την ευκαιρία της έκθεσής μου είναι ότι τα όνειρά μας πρέπει να τα κυνηγάμε και κάποια μέρα θα μας δικαιώσουν. Δεν παίζει ρόλο η χρονική στιγμή. Και αυτά που θα αισθανθούμε θα είναι μια πληρότητα και μια αγαλίαση για αυτά που παλέψαμε. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω μια ομάδα ανθρώπων
που χωρίς αυτούς δεν θα είχε πραγματοποιηθεί αυτή η βραδιά. Την καλή φίλη, Κοστούλα Καπόγενη, που καθημερινά με ενθάρρυνε να συνεχίσω. Την κυρία Εύη Μεντή και το φιλοτεχνικό όμιλο που με φιλοξενεί στον όμορφο χώρο του. Την επίσης καλή φίλη Κωνσταντίνα Παπαδημητροπούλου για τις πολύτιμες συμβουλές της, εξαίρετη αγιογράφος. Και φυσικά την οικογένειά μου που με ανέχτηκε όλο αυτό τον καιρό και που πρώτη αυτή έβλεπε και έκρινε τα έργα μου. Στην έκθεση επίσης συμμετέχει ο Βαγγέλης Πάγκας που και αυτός άρχισε να ζωγραφίζει την αγιογραφή πριν λίγα χρόνια. Την έκθεσή μου την αφιερώνω στη μητέρα μου, η οποία δεν βρίσκεται μαζί μου.